να βρει το δικό του σωματάκο, όμως δεν τα καταφέρνει. Εκεί ο Λιατίφης με υπερένταση διώχνει. Η μπάλα καταλήγει πάλι στον Βαγγέλη, τον 10 από αριστερά. Ο Βαγγέλης τον 10 σεντράρι. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Τάκης Σπανός 1-0. 1-0 για την ομάδα της Χαλκίδας με σκόρερ τον Τάκη Σπανό. Ήταν ο Βαγγέλης τον 10 από αριστερά όταν σέντραρε. Η μπάλα πέρασε προς παράλια προς, από την δεστία του Νίκου του Μητακίδη. Κατέληξε στον Τάκη Σπανό και αυτός μέρα πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Νίκου του Μητακίδη. Το ανήμπορο Νίκο Μητακίδη να αντιδράσει. Ο Νίκος Μητακίδης δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να αντιδράσει. Έτσι στο 20 λεπτό η ομάδα της Χαλκίδας πετυχαίνει τον γκολ. Ήταν μια συνέχεια των δύο ευκαιριών για την ομάδα της Χαλκίδας από το πρώτο λεπτό. Πάμε στο δημοτικό στάδιο της Χαλκίδας. Έχει ο Γιάννης Οκικίδης κάποιον ποδοσφαιριστή της Ερέτριας. Γιάννη. Σταύρο, έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή της Ερέτριας, τον πρώτο σκόρ για την ομάδα της Ερέτριας, τον Γκέρση τώρα. Γκέρση, τι έγινε σήμερα και η ομάδα σας δεν τα κατάφερε ώστε για τρίτη φορά να σωθεί η Πελούχο Σεβίας. Εντάξει, πιστεύω η απειρία μας φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι. Η Χαλκίδα είναι μια εμπειρία ομάδα. Μα επιβάλλει το ρυθμό τη και κατάφερε να βάλει ένα τυχερό γκολ και να χάσουν. Πάρα πολλά μετράει η συμμετοχή σε ένα τελικό κυπέλλου. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ, τόσο από την Ερέτρια όσο και από την Χαλκίδα. Ο κόσμο το ευχαριστήθηκε. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου για το σημερινό, για τη σημερινή σήμερα? Εμεί είμαστε χαρούμενοι για εδώ που φτάσαμε και ο κόσμο τη Ερέτρια είναι χαρούμενο. Ο στόχο ήταν αυτό. Ξέραμε ότι η Χαλκίδα ήταν το φαβορή. Ήρθαμε, το παλέψαμε, τα καταφέραμε, δεν πήρα. Να ευχαριστήσουμε και να σας χαρούμε για την προσπάθεια που έκανε ο Απόλλων Ερέτρειας ώστε να φτάσει στο τελικό κυπέλλο και να έχει σήμερα μια πολύ καλή παρουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον Γκέρση τώρα για φυσικά, για τα δύο λόγια που μας είπε στον αέρα για τον Ράδιο 1. Ο επιθετικός ομάδας της Ερέτρειας σήμερα ήταν πάρα πολύ καλά κλεισμένος από τους αμυντικούς της Χαλκίδας, δεν τα κατάφερε. Όμως πάνω απ' όλα μετράει η συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή, Σταύρο, μα πει να σου λαμπακού. Ναι, 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 Γιάννη, φυσικά, φυσικά. Η ομάδα, ο κ. Παπακοσταντίνο ετοιμάζεται να παραδώσει στους παίκτες της Ερέτρειας τα μετάλλια για τη συμμετοχή τους. Οι παίκτες της Χαλκίδας είναι παρασταγμένοι στον χώρο, στον κέντρο του γηπέδου και αυτοί περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν το κύπελο. Μια πάρα πολύ ατμόσφαιρα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Χαλκίδας, αρκετός ο κόσμος, πάρα πολύ. Οι εκθέτες γέννησαν τόσο από φυλάς της Ερέτρειας όσο και από φυλάς της Χαλκίδας. Από την πλευρά της η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβίας διοργάνωσε με τον καλύτερο τρόπο το σημερινό τελικό. Έγινε και η παράδοση του αυτοκίνητου και τυχερό τη κλήρωση του γύρω του G σε ένα ελαχιστό αγορά που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβίας. Αυτή τη στιγμή βραβεύονται οι διευθυντές της αναμέτρησης, ο κύριος Κάτσος με τους βοηθούς του. Είναι ο κύριος Πεφέκος, ο κύριος Παπακοσταντίνου, όλοι μαζί και πρώην ηγησία της Ένωσης και σημερινή. Σταύρο, θες να σε καλέσουμε σε λίγο αν έχουμε κάποιον άλλο κοντά μας, κάποιον άλλο πρωταγωνιστή. Σταύρο, έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας της Ερέτριας, τον Νίκο τον Μητακίδη, έναν από τους πρωταγωνιστές σήμερα του αγώνα, ο οποίος με τις αποκρούσεις του δεν κατάφερε να επεξεργαστεί να πετύχει τον δεύτερο και τρίτο γκολ. Νίκο, πες μας δύο κουβέντες για την τέταρτη συμμετοχή σου στο τελικό κυπέλλο. Σε πέντε με διορθώνει ο Νίκος Μητακίδης με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Πες μας δύο λόγια για το σημερινό τελικό. Ωραίο παιχνίδι, ασπέκ. Δεν έγινε όπως είχε πάνω στην ένδοξη το σκορ, μεγάλο σκορ και πολύ καλό ποιοτικό παιχνίδι. Εντάξει, η Χαλκίδα έδειξε ότι είναι αξίδι που είναι παραπάνω κατηγορία και φανήκαν οι αδυναμίες μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου. Απειρία, εμπειρίες είναι αυτά για τη συνέχεια. Να είμαστε όλοι δυνατοί να συνεχίσουμε και να μην το παρατήσουμε αυτό που ξεκινήσαμε τώρα. Η ομάδα της Ερέτρειας παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στον δικό του κυπέλλου που έχουν στο τελικό. Τι να περιμένει ο κόσμος της Ερέτρειας που ήρθε σήμερα πάρα πολύ στον κόσμο της Ερέτρειας να σας παρακολουθεί, τι θα τους υποσχεθείτε? Θέλουμε να ψηφίσουμε ότι εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Στον αγωνιστικό χώρο έχουμε δείξει η ομάδα αυτή τα 2-3 τελευταία χρόνια πρωταγωνιστή. Είναι μέσα στην πεντάδα του πρωταθλήματος. Έφτασε φέτος και στον τελικό του κυπέλλου. Θέλουμε τη στήριξή του για να κάνουμε και με παραπάνω πράγματα. Αξίζουν αυτά τα παιδιά. Υπάρχει ταλέντο στην περιοχή. Να το αναβαθμίσουν λιγάκι παραπάνω και να είναι όλοι κοντά στην ομάδα. Το Νίκο το Μητακίδη, για πόσα χρόνια θα τον βλέπουμε ακόμα κάτω από το δοκάρι της Ερέτριας? Γιατί σήμερα μας έδειξε με τις αποκρούσεις του ότι έχει συνέχεια. Όσα αντέχουν, όσα αντέχουν. Θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο το Μητακίδη, θα τον ευχαριστούμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα έχουν αυτά από τον Νίκο το Μητακίδη. Προσέρχονται ο κ. Γιάννης Αποκρουσταντίνου, είναι αυτός που δίνει τα μετάλλια στους παίκτες της Χαλκίδας. Βλέπω τον Μπολάλη, ο Κώστας Τούπρος που δεν έπαιξε σήμερα, ο Παναγιώτης ο Πακομήτρος πέρασε και αυτός με τη σειρά του. Πιστεύω ότι από την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμος ο Παναγιώτης ο Πακομήτρος να προσφέρει στο μάτι της Χαλκίδας. Ο Αλέξανδρος ο Βαλκάνος,
ο Μουράκος Σεροπιάνο, ο νέος προπονητής της Χαλκίδας εδώ πέρα ένα μήνα, που η δουλειά του έχει αρχίσει να φαίνεται, να φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα της Χαλκίδας έχει αρχίσει να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, αθλητικό πρέσβη, συνεχής πίεση. Όλα τα βαριά της Χαλκίδας περνάνε μπροστά από τον κύριο Γιάννη Παπακοσταντίνου, που τους συγχαίρει για την επιτυχία του σήμερα να μπορέσει η ομάδα της Χαλκίδας να κατακτήσει το κύπελλο για 8η φορά στην ιστορία της, σε 9 τελικούς. Ο κόσμος της Χαλκίδας παραμένει στο γήπεδο, στις εξέδρες, θέλει να συγχαρεί, να ζητοκραυγάσει την επιτυχία του αθλητικού της Χαλκίδας. Στη μία άκρη του ταρτάνου βλέπω και την ηγεσία της ομάδας, τον κύριο Ταδανά, τον κύριο Καριστινό, περιχαρίσει και αυτήν για την κατάκτηση του κυπέλλου. Καινούρια διοίκηση της Χαλκίδας, που στο διάστημα που βρίσκεται η ομάδα στη θέση της, έχει καταφέρει πάρα πολλά. Η διοίκηση της Χαλκίδας έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Πήρε μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου καλή στα χέρια της και έχει καταφέρει τόσο με καινούριους παίκτες που έχει φέρει στην ομάδα, όσο και σε οργάνωση, να μετατρέψει το σύλλογο της Χαλκίδας σε έναν υγιή σύλλογο, σε έναν σύλλογο υπόδειγμα που θα θέλουν, όπως είπε και ο κύριος Τούπας, οι ποδοσφαιριστές θα ζητάνε να έρθουν στην Χαλκίδα να παίξουν, δεν θα τους ζητάμε εμείς. Ο αρχηγός του Κώστας Καραμπάς θα στείλει το μετάλλιο από τον κύριο Γιάννη Παπακοσταντίνου, και είναι έτοιμος να παραλάβει και το κύπελλο τον κύριο από τον Γιάννη Παπακοσταντίνου. Φωνάζει όλους τους παίκτες να πάνε κοντά του, ώστε να σηκωθούν όλοι μαζί το κύπελλο των ουρανών της Χαλκίδας, το 8ο κύπελλο στην ιστορία της ομάδας της Χαλκίδας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για αυτήν. Μην ξεχνάμε ότι οι τίτλοι κάνουν τις μεγάλες ομάδες. Ένας άλλος τίτλος για εμάς της Χαλκίδας. Όλοι μαζί αυτή τη στιγμή σηκώνουν το κύπελλο και επιθυμούνται από τους οπαδούς της ομάδας της Χαλκίδας. Ο Κώστας ο Καραμπάς, ο αρχηγός. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, όλα άρτια διοργανωμένα σήμερα. Μια πάρα πολύ καλή οργάνωση από εσάς. Παραδώσε και το αυτοκίνητο στο τυχερό. Πείτε μας δύο λόγια για το Radio 1. Έχω πει εδώ και καιρό, από το 2008-2009 που έχουμε αναβαθμίσει το θεσμό του κυπέλλου, για μας είναι μια γιορτή. Για μας δεν υπάρχει νικητής. Νικητές είναι και δύο ομάδες που φτάσαν στο τελικό. Ανεξαρτήτως ποιος σηκώνει το κύπελλο, ήταν ένας άξιος τελικός από δύο πολύ αξιόλογες ομάδες, από δύο πολύ μεγάλες πόλεις, από δύο ιστορικές πόλεις του νομού. Συγχαρητήρια στους παίκτες, στους παράγοντες, στη διαιτησία και στον κόσμο που ήταν στο γήπεδο. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ σήμερα στον κόσμο και δείχνει να το ευχαριστήσει και το παιχνίδι, γενικά την όλη η οργάνωση εδώ από εσάς. Τι έχετε να τους πείτε, τι θα περιμένετε συνέχεια από την Εψεβία? Η Εψεβία είναι κοντά σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους παράγοντες. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι τεράστιες, θα πρέπει οι ομάδες να δουλέψουν τις υποδομές. Η Εύβοια έχει πολύ ταλέντο. Θα τον ευχαριστήσω τον κύριο Παπακοσταντίνου να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για την οργάνωση για το τελικό κυπέλλου Εύβοιας. Σταύρο, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και έναν παίκτη από την πλευρά της Χαλκίδας, τον αρχηγό, τον Κώστα τον Καραμπά, να μας πει δύο λόγια. Σταύρο. Μπροστά μας μια μυστική φωτογραφία των αδερφών Βαλκάνου. Αν θέλει ο ανήσυχος ο Βαλκάνος να μας πει δύο λόγια. Σήμερα στην οικογένεια ένας συναχωρήτη, ένας χάρηκε. Για πες μας, έχουμε μαζί μας τον Αλέξη τον Βαλκάνο, τον παίκτη της ομάδας της Χαλκίδας, να μας πει δύο λόγια για το Radio 1. Τίποτα, αρχικά θέλω να δώσω χαρητήρια στην ομάδα της Ερέτριας, στάθηκε και αντάξια. Ήταν ένα ωραίο τελικό, πιστεύω. Ο κόσμο πιστεύω ότι ευχαριστηθήκαν όλοι όσοι παρευρεθήκαν. Έχω να δώσω χαρακτήρα και στην ομάδα μου επίση. Κατακτήσαμε ένα κύπελο. Μια κούπα σίγουρα έχει μεγάλη αξία. Από εκεί και πέρα, όπω είπα για το σπίτι, θα χαρούμε σίγουρα. Η ομάδα τη Χαλκίδα έχει αλλάξει εδώ και περίπου και ένα μήνα. Βλέπουμε με τη νέα διοίκηση έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, Αλέξανδρε. Έχουν έρθει καινούργιοι παίχτες, η ομάδα οργανώνεται σε πολλού τομεί. Τι έχει να πει στου φιλάδου, τι να περιμένουν οι φιλάδε τη Χαλκίδα από την νέα ομάδα της Χαλκίδας? Σίγουρα το είχαμε πει εξ αρχής, πάντα από αυτήν την ομάδα ο κόσμος έπρεπε να περιμένει πολλά. Τώρα με την αλλαγή της διοίκησης και με τον προπονητή σίγουρα άλλαξε πάρα πολύ δύσκολο για τον παιδιό. Δουλεύουμε πάρα πολύ, η διοίκηση είναι κοντά μας, ο προπονητής μας βοηθάει, τα παιδιά είναι όλα, έχουν αλλάξει, έχουν πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία από ό,τι είχαν πριν. Το μόνο που μπορώ να πούμε στον κόσμο είναι να είναι κοντά μας, να μας στηρίζει ακόμα και σε κακά αποτελέσματα. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι ότι θα δείξουμε μια εικόνα σίγουρα πολύ καλύτερη σε σχέση με πριν και ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να κλιματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο τέλος. Σταύρο, να ευχαριστήσουμε τον Αλέξη του Βαλκάνου, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιον άλλον. Έχουμε μαζί μας
τον αποκρίτη της Χαλκίδας, τον Βαγγέλη του Τελιέκου, να μας πει δύο λόγια, Σταύρο. Ωραία. Πρώτη εμφάνιση για την ομάδα της Χαλκίδας με λιπανέλα του ο Βαγγέλης του Τελιέκος και πρώτος τίτλος. Τι παίζουμε μας δύο λόγια για το Ράδιο 1. Νομίζω πως ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Μόνοι μας κάναμε δύσκολα τα πράγματα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ερέτριας για εδώ που έφτασε. Άξια ήταν μέχρι εδώ, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς μπορώ να πω ότι κάναμε το καθήκον μας, γιατί μόνο να χάσουμε είχαμε από αυτό το παιχνίδι, σε περίπτωση που κάναμε το τρόπο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο. Το ξεκινάει το πρώτο τάσμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος? Καινούργιοι παίχτες στο ρόστερ της ομάδας, καινούργιοι προπονητές, νέα διοίκηση, όλα ενθαρρυντικά. Εσύ τι έχεις στο διάστημα που είσαι στην Καλκίδα, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος? Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να έχει υπομονή. Η ομάδα είναι καλή, χτίζεται κάτι καλό, σιγά σιγά και με την καινούργια διοίκηση. Με υπομονή και με δουλειά η ομάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαλκίδα μου, κι ανήκε σου φωνάζω.